Το καλοκαίρι του 2023 βρέθηκα στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος με χιώτες φίλους. Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου βρίσκεται στο ανατολικό της Χερσονήσου Άθος, περίπου στο Μέσον. Είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα με δομημένη επιφάνεια πάνω από 35.000 τετραγωνικά, που αν προσθέσουμε σκήτες και κελιά που υπάγονται στη Μονή, ξεπερνάει τα 50.000 τετραγωνικά μέτρα. Από τον 11ο αιώνα είναι η δεύτερη στην ιεραρχία από τις 20 αγιορείτικες μονές. Το μοναστήρι χτίστηκε το 972 από τρεις μοναχούς και από τότε έχουν κατασκευαστεί πολλά κτίρια. Τα πιο σημαντικά χτίστηκαν κατά τη Βυζαντινή περίοδο 18ο και 19ο αιώνα, όπου το μοναστήρι είχε τη μεγαλύτερη ακμή του. Είναι ένα μεγαλειώδες μοναστήρι που έχει ψηλό τοίχο και τα κτίρια έχουν τριγωνικό σχήμα, καθαρά φρουριακό χαρακτήρα με επάλξεις και 9 πύργους. Ο πύργος μεταμορφώσεως που βλέπουμε τώρα είναι ο υψηλότερος και είναι 29 μέτρα από το έδαφος. Υπάρχει μία διπλή είσοδος με πύλη, με πόρτες φρουριακού χαρακτήρα. Μπαίνουμε στην πρώτη είσοδο. Στο βάθος βλέπουμε τη δεύτερη είσοδο. Και εδώ βγαίνοντας ουσιαστικά τώρα, βλέπουμε πάλι τις δύο πύλες και την μεγάλη τοιχογραφία που υπάρχει με το βατοπέδι. Μπαίνουμε πλέον στο εσωτερικό της Μονής, που είναι μια μεγάλη πλακόστρωτη αυλή. Εκεί βρίσκονται το καθολικό, κτίρια εντυπωσιακά όλα. Βλέπουμε εδώ την αυλή, την πλακόστρωτη, που είναι σε κάποια επίπεδα. Εδώ είναι το αρχονταρίκι, εκεί που υποδέχονται τους επισκέπτες. Εκκλησίες που βρίσκονται μέσα στη Μονή, γιατί υπάρχουν πολλές πέρα από την κεντρική που είναι το καθολικό. Εδώ είναι μία μικρή πολιτεία ουσιαστικά, έχει τα πάντα. Εδώ είναι τα κελιά των μοναχών, εντυπωσιακά κτίσματα και εντυπωσιακά χρώματα βέβαια. Εδώ είναι το καθολικό με το καμπαναριό, το εντυπωσιακό. Μέσα βέβαια στο χώρο αυτό υπάρχουν τα πάντα, κυροπλαστείο, γραφείο, ξυλουργείο, ηλεκτρολογείο, εργαστήρια συντήρησης κοιμηλίων, γραφείο μηχανογράφησης και πολύ καλό, βιβλιοθήκη σημαντική, εργαστήρια χειροτεχνίας, έχει φωτογραφικό εργαστήριο με ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων. Σήμερα ζουν γύρω στους 130 μοναχοί. Η πλειοψηφία τους κατάγεται από την Κύπρο. Εδώ βλέπουμε έχουν πλύνει. Διαθέτει βέβαια ένα ενιδρία,
ένα ενιδρίο μοναδικό, εντυπωσιακότατο, με ψάρια που έχουν φέρει από την Ιαπωνία. Βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά. Είμαι στο εσωτερικό τώρα και πηγαίνουμε προς το καθολικό, που βλέπουμε ότι είναι σκεπασμένο με κουρτίνες για να προστατεύονται οι εικόνες. Επάνω το καμπαναριό, καθολικό λέγεται ο κεντρικός ναός, εκεί που γίνονται οι περισσότερες λειτουργίες. Προχωράμε στην είσοδο του καθολικού. Εδώ βλέπουμε τις τοιχογραφίες με εικόνες εντυπωσιακές, πολύ μεγάλες. Το 1312, από ό,τι διάβασα, έχουν ζωγραφιστεί. Εδώ είμαι στο εσωτερικό του ναού. Βλέπετε, φυσικά δεν μπορούσα να κάνω λήψεις κανονικές, που έκανα πολύ διακριτικές. Υπάρχει μια συνήθεια να αναβοσβήνουν τα κεριά πολλές φορές. Τελειώνοντας η εκκλησία, έχει ξημερώσει πλέον, θα περάσουν όλοι να προσκυνήσουν την εικόνα. Και προσκυνούν βγάζοντας το καλυμάφι τους. Είναι κατανυκτική ατμόσφαιρα μέσα στις εκκλησίες, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρικό. Μόνο με τα κεριά είναι ο φωτισμός και βλέπεις συνεχώς να κινούνται μαύρες σκιές οι μοναχοί, που πηγαίνουν γρήγορα, όχι όπως εδώ τώρα, το έβαλα σε γρήγορη κίνηση. Έτσι, για να δούμε κάποιες... Εδώ μπαίνουμε στο χώρο των επισκεπτών. Σύγχρονα κτίρια, με καφετιέρες, αυτόματο για εσπρέσο, πολύ μεγάλη καθαριότητα. Ο Εφραίμ έχει κάνει καλή δουλειά με όλο το επιτελείο του. Εδώ ανεβαίνουμε τώρα για το κελί που μας παραχωρούν να μείνουμε, το δωμάτιο. Σύγχρονο, λες και είσαι σε ξενοδοχείο. Ήταν τρίκλινο το δικό μας. Βλέπετε μέσα, περιποιημένα και με κλιματισμό για να ρυθμίσουμε και θερμοκρασία. Γιατί ήταν Αύγουστος και έκανε ζέστη. Εδώ πάμε στις τουαλέτες, πεντακάθαρες. Πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά και οι μπανιέρες με ντουσιέρα, η ντουσιέρα με καμπίνα μέσα για να κάνεις το μπάνιο σου. Εδώ είναι η τραπεζαρία. Από ό,τι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τρώγαμε μαζί με τους μοναχούς, πιθανόν να γίνονται επισκευές. Εδώ τρώμε όλοι οι επισκέπτες και αυστηρά μάλιστα. Εμείς ζητήσαμε να είμαστε μαζί και οι τρεις που είμαστε, και μας λέει θα γεμίζει κάθε τραπέζι και μετά θα προχωράτε. Με έβαλε αλλού εμένα. Εδώ τώρα βλέπουμε από ψηλά το μοναστήρι με το λιμάνι. Είναι το μοναδικό, η μοναδική μονή που διαθέτει λιμάνι και έχει και λιμενικό μάλιστα, πέρα από το λιμεναρχείο που είναι στη Δάφνη. Υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες και βλέπουμε εδώ και ο αρσανάς, όπως έχουν όλα τα μοναστήρια, ανεξάρτητα που βρίσκονται, υπάρχει ένα σημείο κοντά στη θάλασσα από όπου προμηθεύονται τα τρόφιμά τους και επικοινωνούν. Αυτό το κτίριο εδώ είναι ένας χώρος έξω από το μοναστήρι. Και εδώ μας βάλαν για διακονία. Διακονία τι σημαίνει? Διακόνημα είναι οι εργασίες, λέγονται οι εργασίες που κάνουν οι μοναχοί. Αλλά πέρα από τους μοναχούς κάνουν
και οι επισκέπτες. Λοιπόν, αυτό λέγεται διακόσμιο στα μοναστήρια, αγκαρία στο στρατό. Εμείς είμαστε τυχεροί, καθαρίζουμε πατάτες, άλλοι καθαρίζουν σκόρδα και κάποιοι άλλοι τουαλέτες. Εδώ μας έχουν βάλει να καθαρίσουμε 200 κιλά πατάτες και είμαστε τυχεροί, γιατί άλλοι δίπλα καθαρίζαν σκόρδα, κάποιοι άλλοι τουαλέτες, κάποιοι άλλοι τακτοποιούσαν δωμάτια. Και όπως είπα πριν, στο στρατό το λέγαμε αγκαρία, εδώ το λέμε διακόνημα. Και φυσικά την ώρα της διακονίας ψέλναμε. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, δηλαδή ζηλεύει και κάποιο σύγχρονο ξενοδοχείο οι εγκαταστάσεις, πεντακάθαρα όλα, ίνοξ. Είναι μια οργάνωση πάρα πολύ καλή, γιατί την ημέρα θα βγάλουν τουλάχιστον 600 μερίδες φαγητό και όχι βέβαια τις γιορτές. Είναι πραγματικά ένα πολύ εντυπωσιακό μοναστήρι με πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις διαβίωσης. Όλα αυτά οφείλονται στον Εφραίμ, που είχε κατηγορηθεί φυσικά για το σκάνδαλο. Είναι όμως πολύ ικανός και, όπως μου είπε κάποιος που γνώρισα, εάν μπορούσε να κυβερνήσει αυτός ο άνθρωπος θα ήταν πολύ πιο ικανός ίσως από άλλους. Φύγαμε από το περιβόλι της Παναγιάς πραγματικά ενθουσιασμένοι.